Εντάξει. Ναι, όχι, είναι σοβαρό όμως, γιατί είσαστε βουλευτής και κάνατε καταγγελίες ότι κάποιοι και απειλούν να σας... Ναι, αυτό είναι γεγονός. Το πρόβλημα όμως δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό και αυτό και σας ευχαριστώ που με φωνάξατε, γιατί αυτό πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερα από νησιωτική περιοχή. Και αν θέλετε, με επιτρέπετε να πω κάτι για τα γίδια. Πέστε για τα γίδια, γιατί μετά. Νομίζω ότι την νησιωτικότητα πρέπει να αναδεικνύουμε. Δεν είναι κατανοητή από τους υπόλοιπους όλη την χώρα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα χρειάστηκαν κάποιοι βοσκοί να μεταφέρουν τα γίδια τους από την Πάτμο στη Λέρο, γιατί εκεί υπήρχε σφαγείο για να σφαγθούν κανονικά, να σφαγιστούν κτλ. Από ποια νομότυπα πρέπει να σφάζονται. Και υπήρχε φοβερό πρόβλημα, επί 2-3 μέρες προσπαθούσε ο κύριος έπαρχος να βρει τρόπο πώς θα πάνε από την Πάτμο στη Λέρο, γιατί δεν υπήρχε κατάλληλο αυτοκίνητο σύμφωνα με τις προδιαγραφές για να τα μεταφέρει, να μπει μέσα στο πλοίο κτλ. Είναι ένα από τα στοιχεία, τα κατσίκια δεν κολυμπούν. Όπως οι αγελάδες. Τι κολυμπώντας θα τα πήγανε. Θέλω να σας πω. Ξέρω, ξέρεις, τα πάτη των ανθρώπων είναι αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα νησιά, όπως είναι η υδροδότηση, όπως είναι. Και καλά είναι να τα αναδεικνύουμε. Θα τα αναδείξουμε σιγά-σιγά όλα. Τώρα, εσείς κάνατε μια καταγγελία εναντίον του Δημάρχου ότι ξεσηκώνει τον κόσμο εναντίον σας. Κοιτάτε, να σας πω ακριβώς πώς έχει. Τον οποίο Δήμαρχο τον έχουμε, νομίζω, στο Skype, να τον ακούσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε και τον αντίλογο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, με τον κύριο Κυρίτση, τον κύριο Γιώργο Κυρίτση. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι ακριβώς έχεις, γιατί σοβαρότητα. Κοιτάτε, το θέμα είναι πολιτικό, δεν είναι προσωπικό, γιατί απειλές έχω δεχτεί και άλλες φορές. Και δέχτηκα απειλές ότι θα κάψουν και το σπίτι μου και μάλιστα χαρακτηριστικά ότι έρχεται η σειρά σου. Κάποια άγνωστη, όχι ο Δήμαρχος. Ή ο Δήμαρχος. Και γνωστή και. Όχι βέβαια, ο Δήμαρχος. Αλλά ο Δήμαρχος και ο εκπρόσωπος της περιφέρειας εκεί είναι τουλάχιστον ηθική αυτούργη. Γιατί. Και θα σας πω, πω και γιατί. Ο κύριος Δήμαρχος είναι εδώ να μας το πει. Δεν καταλάβει για ποιο λόγο. Να μας δείξει. Ναι, ναι, για ποιο λόγο. Θεωρούν εμένα υπεύθυνο, επειδή φρόντισα μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα να βρούμε ένα εγκαταλειμμένο, ένα κλειστό ξενοδοχείο που το είχε κατασχέσει η Τράπεζα Πειραιώς για να βάλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Με μικρά παιδιά. Μετανάστες. Μετανάστες, πρόσφυγες, πρόσφυγες πιο πολύ και μερικοί μετανάστες, γιατί πιο πολύ είναι από τη Συρία. Πρόσφυγες, ναι, σωστό. Με φοβερή κακοκαιρία τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν θυμάστε, να είναι μέσα στο λιμάνι σε σκηνές μετά από πρωτοβουλία του κυρίου Λιμενάρχη, γιατί δεν είχε άλλη λύση, επειδή ο Δήμαρχος αρνιόταν. Είχαμε δει τις σκηνές εμείς, τις φωτογραφίες. Και αυτό έγινε γιατί ο Δήμαρχος αρνιόταν να μπουν οπουδήποτε αλλού σκηνές ή να μπουν οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, παρόλο που ο Δήμος διαθέτει κλειστούς χώρους, κλειστά εργοστάσια. Και βρήκατε εσείς λοιπόν ένα ξενοδοχείο. Και το έκανα μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Εγώ πήγα και βρήκα τον Δήμαρχο. Και του λέω, Δήμαρχε, γιατί είσαι αρνητικός στο να βρούμε ένα χώρο? Και λέει, εγώ δεν είμαι αρνητικός, απλά θέλω να είναι ευπρεπής ο χώρος και να μην είναι κατασκήνωση και να μην κάνουμε τσαντήρια. Ναι. Και καλό θα ήταν να βρούμε ένα ξενοδοχείο. Εγώ βρήκα το ξενοδοχείο, αλλά όταν το βρήκαμε και ήρθε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, υπουργός, κάτω, είδε την κατάσταση. Τα μικρά παιδιά μέσα στο κρύο στο λιμάνι. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε έχοντας την έννοια μην πάμε το πρωί και βρούμε νεκρούς. Αυτή ήταν η κατάσταση. Μάλιστα. Όταν λοιπόν βρήκαμε το ξενοδοχείο και ήρθε η κυρία Χριστοδουλοπούλου εκεί, ο κύριος Δήμαρχος το νερό δεν ήθελε να δώσει. Και τελικά πήγε η Τράπεζα Πειραιώς και είναι προς τιμή και του διευθυντή του υποκαταστήματος εκεί. Έκανε όλες τις διαδικασίες, πλήρωσε τα χρεωστούμενα. Νερό εννοείται για να έχουν οι πρόσφυγες νερό. Ακριβώς. Ναι. Πλήρωσε 1.900 ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς για να συνδέσει ο Δήμος. Ναι. Εντάξει, το νερό. Εσείς λέτε ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά πάση περιπτώσει δεν υπάρχει και κάθε μέρα που κάποιος βουλευτής επίσημα και με το όνομά του και με το πρόσωπό του. Υπάρχουν στοιχεία και θα μας τα πει. Να και καταγγέλει ότι απειλείται η ζωή του ή και να καταγγέλει ηθικό αυτούργο το Δήμαρχο και πρέπει να μου επιτρέπετε να συμπληρώσω. Ναι. Ήμουνα χθες στη Βουλή. Είχαμε συνεδριάσει επιτροπών διάφορες. Με παίρνουν τηλέφωνο από το γραφείο μου στην ΚΟ ότι έξαλλοι, 10 κάτοικοι ήταν τελικά, γιατί πληροφορήθηκα εγώ, πήρα τον αστυνομικό διευθυντή μετά, ήταν στο γραφείο του κυρίου Επάρχου, που είναι ο εκπρόσωπος της περιφέρειας εκεί, και από εκεί έπαιρναν τηλέφωνο και απειλούσαν, και από εκεί εξτομίστηκε και από εκεί η φράση «θα έρθει και η σειρά του». Με πήραν από το Υπουργείο αμέσως και μου είπαν ότι πήραν μέσα από το γραφείο του κυρίου Επάρχου το γραφείο της κυρίας Υπουργού και βρίζανε από το τηλέφωνο του κυρίου Επάρχου. Ο κύριος Έπαρχος. Από ποιο Υπουργείο σας πήραν και σας από το Υπουργείο Μετανάστευσης της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Κατάλαβα. Ο κύριος Έπαρχος μαζί με τους κατοίκους ανεβαίνει στον εισαγγελέα να λένε από το γραφείο μου οι συνεργάτες μου ότι ξέρετε λείπει, είναι στη Βουλή. Και να τους λέει ο κύριος Έπαρχος, όχι εδώ είναι, ψέματα σας λέει. Και πάνε στο Δήμαρχο,
Υπάρχουν φωτογραφίες με χειραψίες του Δημάρχου ότι είμαι στο πλευρό σας και ότι το θέμα να το λύσουν. Γιατί έχουν μπει με... Το θέμα να το λύσουν. Ακριβώς. Ναι, το θέμα να το λύσουν αυτοί που το δημιούργησαν. Ναι. Και το να είναι στο πλευρό τους. Με τους κατοίκους που διαμαρτύρονται, δεν είναι αρκετό στοιχείο, αρκετό στοιχείο να λέτε ότι είναι ηθικός αυτούργος. Όχι, ηθικός αυτούργος είναι σας γιατί... Ηθικός αυτούργος όταν να σας κάψουνε. Όταν, δεν είναι ηθικός αυτούργος, όταν. Και θα μας πει τώρα για τις απόψεις του, είναι ενδιαφέρον να τις ακούσουμε. Ποιες είναι οι προτάσεις του για τη λύση αυτού του προβλήματος. Γιατί για να τελειώνω, αν μου επιτρέπετε. Στην Μυτιλίνη που έχουν μεγαλύτερη εισρωή από εμάς, εμείς είμαστε δεύτεροι στην ΚΟΠ. Καθίστε, θα το δούμε μετά τι θα γίνει. Και στην Κάλυμνο και παντού. Μας δίνετε μια απάντηση. Η δημοτική αρχή. Θα το πούμε, θα το πούμε τώρα, στη συνέχεια. Μας δίνετε μια απάντηση, κύριε Κυρίτση, σε αυτό. Τι να κάνουμε στην ΚΟΠ, αυτό να μας πει. Όχι, να μας πει καταρχήν τι απαντάει που λέτε ότι είναι ηθικός αυτούργος. Ενία είναι. Έλα, Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Ξανά καλημέρα σας. Φαίνεται ότι ο κύριος Καμαντερός έχει χάσει την ψυχραιμία του και πρέπει να την ξαναβρει. Εάν κατηγορεί τον Δήμαρχο και τον Έπαρχο. Καλά, οποιοδήποτε, άμα τον απειλούν θα του κάψουν το γραφείο, χάνει την ψυχραιμία του. Δεν είναι κάτι άλλο ψυχραιμία. Αν φαίνεται ότι έχει χάσει την ψυχραιμία του. Δεν φαίνεται, αλλά θέλω να σου πω και να την είχε χάσει. Λογικό είναι. Ο οικονομέας. Κύριε Οικονομέα, συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Εάν ο κύριος Καμαντερός έχει αυτά τα στοιχεία, οφείλει να προσφύγει στον εισαγγελέα. Δεν έχω πάει ποτέ στον εισαγγελέα. Δεν έχω κάνει δικαστήριο σε κανέναν. Δεν μπορείτε να εξτομίζετε όμως αυτά τα πράγματα καταγγέλλοντας δύο αιρετούς, ο Μιλών με 67% και ο Έπαρχος με περίπου τόσο, ότι είναι ηθική αυτουργή στο να εξωθήσουν συμπολίτες σας να σας απειλήσουν ότι θα κάψουν το σπίτι σας. Ακούστε, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία οφείλετε να σέβεστε τη διαφορετική άποψη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν το κατανοήσετε αυτό, τότε πραγματικά... Να ακούσουμε αυτή τη διαφορετική άποψη. Άλλο διαφορετική άποψη, άλλο να του κάψουν το σπίτι. Όμως εσείς έχετε τέτοια... Να ακούσουμε τη διαφορετική άποψη. Κύριε Κυρίτση, έχετε γνώσει εσείς ότι κάποιοι άγνωστοι σε εσάς, όχι εσείς, κάποιοι τον απειλήσατε ότι θα του κάψουν το σπίτι. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Καμαντερός οφείλει να προσφύγει στον εισαγγελέα, να ζητήσει να ανοίξει ο λογαριασμός ο τηλεφωνικός και αυτοί οι οποίοι τον έχουν απειλήσει να πάνε στον εισαγγελέα, να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Είναι πολύ σημαντικό. Δήμαρχε, δεν έχω κάνει δικαστήριο ποτέ, κύριε Καπουράκη. Όποιος θέλει, ας κάνει για σκοφαντική. Τα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τα πήγαινε στον εισαγγελέα και μην πας στον εισαγγελέα. Και αν έχεις στοιχεία να τα καταθέσεις, αλλιώς μην μιλάς. Είναι μια πολύ συνηθισμένη άποψη την οποία ακούμε τακτικά. Η οποία κουβουλώνει τα πράγματα. Όμως, κύριε Καμπουράκη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που αυτός δεν μπορεί να σε λέει εύκολα αυτούργο. Και εσύ μην του λες στον εισαγγελέα. Πώς θα το πω. Γιατί υπάρχει και η συνέχεια, αν θέλεις πήγαινε εσύ στον εισαγγελέα και κατηγόρησε τον για σκοφαντική της φήμης. Να ακούσουμε την άλλη άποψη. Ναι, να ακούσουμε την άλλη. Θα την ακούσετε, κύριε Καμαντέρα, μη στεναχωριέστε. Από μόνη της θα μας. Μη στεναχωρήσετε, κύριε Καμαντέρα. Δεν στεναχωριέμαι, εσύ στεναχωριέστε. Εάν λοιπόν επιμένετε ότι η ηθική αυτουργή είναι ο έπαρχος και ο δήμαρχος, να ξέρετε ότι προσωπικά θα ερευνήσω αν αυτό συνεπάγεται κάτι. Να. Ωραία, με το να μην κατηγορείται για ηθικό αυτούργο. Να το κάνω. Τελεία. Τελεία εδώ, κύριε Καμαντέρα. Η άποψή μου. Η άποψή μου είναι αυτή την οποία κατέθεσα πολύ έγκαιρα και στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Πες την, γιατί δεν προλαβαίνουμε, Δήμαρχε. Ακούστε, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Λέω στον κύριο Καμαντέρα λοιπόν ότι η θέση του Δήμου της ΚΟ είναι αυτή την οποία εξέφρασε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου στις 14 Απριλίου. Όπως αυτή εκφράστηκε από τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αυτή ακριβώς είναι η θέση μου. Ό,τι είπε ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδη, συμφωνώ απολύτως. Τώρα θα πλακώσουμε. Ο κύριος Καμαντερός. Μισό λεπτό τώρα. Ο κύριος Καμαντερός διαφωνεί. Εντάξει, τώρα παίζουμε με τις λέξεις, Δημαρχέ. Θα πλακωθείτε τώρα ποιος ερμηνεύει αυθεντικά του Σακελαρίδη. Μου επιτρέπετε να σας εξηγήσω. Γιατί. Ναι. Πρέπει γιατί να προχωρήσουμε. Όχι, να πω κι εγώ. Όχι, να ακούσουμε την άποψη του Δημάρχου. Περίμενα. Είπε του Αγγελέδη. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε το κλίμα, επειδή δεν είμαστε στικό και δεν ξέρουμε. Υπάρχουν κάτοικοι που διαμαρτύρονται εναντίον του κυρίου Καμαντερού, δικαίως ή αδίκως. Υπάρχει τέτοιο κλίμα ότι τους έχει ενοχλήσει κάποιες ενέργειες που έχει κάνει ο κύριος Καμαντερός. Ο κύριος Καμαντερός επέλεξε ένα χώρο, ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει κατασχεθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Μας το μέχρι πέφτε, σήμερα, με ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
και προστασίας του πολίτη δεν έχει οριστεί διαχειριστής. Αυτό έχει γίνει αποθήκη ψυχών. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Λέει και ο Δήμος τι κάνει. Και ο Δήμος τι κάνει. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο Δήμος. Αυτό μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η άποψη. Καμία αρμοδιότητα ο Δήμος. Αυτή είναι η άποψη. Ο Δήμος, κύριε Καμπουράκη, έχει διαθέσει το σύνολο σχεδόν της υπηρεσίας καθαριότητας που ασχολείται στην ΚΟ για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Λογικό. Έχει συνδέσει το κτίριο με νερό και ψέματα ο κύριος Καμαντρόπουλος δεν έχει νερό. Αφού πλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Ναι. Ο κύριος Καμαντρόπουλος, αφού πλήρωσε, έπρεπε να πληρώσει. Αφού οφείλει η Τράπεζα Πειραιώς, τι θα γίνει. Ναι. Έβαλε νερό. Έβαλε νερό. Κανονικά, ήταν υποχρεωμένος. Ναι, ναι. Μετά, τις μέρες που το θέλαμε, δεν έβαλε. Ναι, ναι, ναι. Άσε τα κύριε Καμαντρόπουλος τώρα, αυτά τα ψέματα. Τις ημέρες που η Τράπεζα Πειραιώς, μόλις πλήρωσε το λογαριασμό που χρωστούσε, συνδέθηκε το νερό και το νερό εξακολουθεί να υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει κάτι, δεν θα καταλάβω. Δεν του θέσει εκεί. Εγώ εξέφρασα 5 θέσεις, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα. Τις θέσεις αυτές είπε και η κυβέρνηση. Πρώτον, ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να στηβάζονται στα νησιά διότι οι υποδομές είναι τέτοιες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ο κύριος Σακελαρίδης στη σύσκεψη της 14ης Απριλίου είπε αυτό ακριβώς. Το ίδιο, και ότι, ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει να μεταφέρονται άμεσα στην υπηρετική χώρα. Δεύτερον, σωστό. Ο κύριος Σακελαρίδης είπε. Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, ενίσχυση της λιμενικής της αυτοφυλακής, έτσι ώστε να υπάρξει φούρνο στο σύνολο. Σωστό. Ωραία, με συγγνώμη Δήμαρχε, αλλά υπάρχει προκύπτει μία απορία όμως. Θα κάνουμε διάλειμμα. Τι είναι αυτό τώρα που σας χωρίζει με τον κύριο Καμαντρό, υποτίθεται ότι και δύο το καλό του νησιού θέλετε. Κοιτάξτε, ότι θα έπρεπε να φεύγουν αυτόματα, να μην περνάνε καθόλου. Σας είπα εξ αρχής ότι ο κύριος Καμαντερός δυστυχώς δεν μπορεί να ανεχθεί διαφορετική άποψη στις επιλογές του. Λοιπόν, καθίστε ένα διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Καθίστε, περιμένετε. Πάμε.